Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και πάλι στα Κόκκινα Γυαλιά, την εκπομπή μας στο κανάλι μας στο YouTube, το liverpool.gr/tv. Λίγα λόγια για το παιχνίδι της Τρίτης με το Champions League, καθότι έχουμε κάνει μια, έτσι, νομίζω, αρκετή παρουσίαση των δύο αντιπάλων. Λίγο μετά την κλήρωση που μας έφερε αντιπάλους με την Real Madrid. Πριν ξεκινήσουμε την σύντομη παρουσίαση του παιχνιδιού, να πούμε ότι σε εκείνο την εκπομπή αποκομίσαμε κάποια σχόλια από κάποιον περιστασιακό θεατή, ο οποίος μας με στόλισε, μάλιστα πιο πολύ προσωπικά, σχολιάζοντας το χτένισμά μου. Θα το δω κιόλας. Μήπως απέκτησα μαλλί και δεν το έχω προσέξει. Γιατί με είπε καράφλα. Αφού είμαι, τι να πω, δεν είμαι. Το χάσαμε το μαλλί. Αλλά ήμουν αυτούς που το έχουν και το εκτιμούν. Γιατί εμείς το είχαμε και το εκτιμούσαμε. Και είχαμε. Εντάξει, κάποτε. Ναι, όσοι με ξέρετε, φωτογραφίες θα έχετε δει στο παρελθόν. Το είχαμε το μαλάκι μας. Αλλά έτσι συμβαίνει όταν τα μεγαλώσεις. Επίσης, τις απρέπειες σε τέτοιες περιπτώσεις δεν τις επιστρέφουμε, διότι είναι ανάξιο λόγου. Απλά το επισημαίνω στην εισαγωγή της εκπομπής, διότι δεν σημαίνει ότι περνάει και παρατήρητο. Επίσης, όταν σβήνει κάποιο το σχόλιο στο YouTube, να ενημερώσω όλο το κοινό, εμένα μου έρχεται email. Οπότε καταγράφεται. Το YouTube το καταγράφει. Μπορεί να το σβήσει αυτός που το σχολιάζει, να μιλήσει άσχημα, μάνες, πατεράδες, σόγια, θρησκείες κλπ. Έλατε που, παπ. Και όπως καταλαβαίνετε, νομικά είναι επιλείψιμο. Αν αποφασίσει κάποιος, δηλαδή παραγωγός, να κινηθεί νομικά εναντίον κάποιου, όταν παραβαίνει νόμο του συντάγματος, αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό είναι καλό κάποιοι που θέλουν να περιστάνουν τους σκληρούς από το πληκτρολόγιο να προσέχουν τι γράφουν. Και αν έχουν ολοκληρωμένη τοποθέτηση, εγώ δεν έχω καμία αντίθετη συζήτηση μαζί τους. Πάμε στα της εκπομπής, στα οποία έχουμε ένα θεματάκι το οποίο ξέρω ότι ενοχλεί κάποιους φίλους των αυριανών μας αντιπάλων. Να πούμε ότι είναι ένα τεράστιο μέγεθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Πολλοί λένε για τα κύπελα που πήραν στα 60's και με το πολιτικό καθεστώς κλπ. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Με ένα πολύ αξιοσέβαστο μέγεθος που έχουν στον πάγκο τους για προπονητή, έναν άνθρωπο τον οποίο προσωπικά θαύμασα ως ποδοσφαιριστή και δήλωνα φαν του, έτσι να τα λέμε και όλα, δεν είμαστε μονόχνοτοι. Τρεις νίκες για τις δύο πλευρές. Εδώ το Who Scored δεν έχει προσθέσει την νίκη μας το 1981, πάντως σε κάθε περίπτωση έχουμε από τρεις νίκες. Ενώ ιστορικά στις αναμετρήσεις το Who Scored το αναφέρει, όχι συγγνώμη, είναι από το 11 το set αυτή η πληροφορία. Εδώ το Who Scored το παραβλέπει και έχει 3-2 νίκες για τους Ισπανούς. Παρέθεσα αυτή την κάρτα από κάτω σε συνέχεια για να δούμε λίγο τη φόρμα των δύο ομάδων, αν και αυτό λίγο σηκώνει κουβέντα καθότι έχει μεσολαβήσει ένα 20ήμερο και για τις δύο ομάδες από την τελευταία τους επίσημη υποχρέωση, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι είναι και το απόλυτο κριτήριο για τη φόρμα των δύο ομάδων. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται τι έχουν κάνει τα τελευταία τους 6 παιχνίδια στις διοργανώσεις που συμμετέχουν. Οι Reds έχουν 3 νίκες, εκ των οποίων μία είναι με τη Λειψία, και από εκεί και πέρα έχουν σκοντάψει σε άλλα 2 παιχνίδια ήττες, παρακαλώ πολύ. Εντάξει, την ξέρουμε έτσι κι αλλιώς την κατάσταση που επικρατεί και φυσικά άλλη μία νίκη στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι έχει κάνει η αντίπαλός μας στην τελευταία της επίσημη υποχρέωση με την Eibar, όπου έπαιξε ο Ζινετίν το 3-4-2-1, έδωσε χρόνο στο να πάρουν ανάσες ο Κρός ειδικά. Εντάξει, εκεί έχουν 5 αλλαγές. Να τα λέμε και όλα ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν τις ομάδες, αλλά αυτό είναι άλλο, είναι θέμα διοργάνωσης αρχής, θέμα το πώς επισημοποιείται κάτι τέτοιο σε μια διοργάνωση, ποιοι ψηφίζουν, πώς γίνεται, και είναι μεγάλη κουβέντα την οποία δεν έχει και νόημα να την κάνουμε τώρα. Η ουσία είναι ότι στην κατηγορία στην Αγγλία έχουμε 3 αλλαγές, ενώ στο Champions League θα τα βρούμε μπροστά μας σαν πλεονέκτημα να μπορεί να κάνει ο Γιώργης
στα 57 μέχρι και 5. Πάμε στο ιατρικό δελτίο. Για τον Eden Hazard αλλάξαν τα δεδομένα, ασχέτως αν τον παρουσιάζει το Who Scored τραυματία. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα είναι διαθέσιμος για τον Ζητάν, ενώ οι υπόλοιποι είναι έως και απίθανο να είναι στην αποστολή. Δεξιά η δικιά μας λίστα δεν αλλάζει, με τον Divock να είναι εκτός. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, το πιο πιθανό είναι η σύνθεση που θα δούμε αύριο βράδυ στη Μαδρίτη, όχι στον Περναμπέο όμως, είναι να δούμε στη θέση του Μίλνερ τον Βαϊνάλντουμ και στη θέση του Μπόμπι τον Τζότα, για να τρέξει τους Ισπανούς, τους οποίους εγώ, για να είμαι ειλικρινής, σύμφωνα με τα παιχνίδια που έχει δώσει η Ρεάλ και μια ματιά που έριξα γενικά στα παιχνίδια, πώς παρατάστε, δεν είμαι και σίγουρος θα παίξουν με 4-3-3. Έχω την εντύπωση ότι ο Ζινετίν θα είναι λίγο πιο επιφυλακτικός. Όχι γιατί φοβάται, για τους δικούς του λόγους. Δεν θέλει να πάθει κάποια ζημιά. Είδομε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ και να δούμε μερικά πράγματα, όχι όλα. Σύνδεξη τύπου του Γερμανού μπορείτε να παρακολουθήσετε, να διαβάσετε στο liverpool.gr. Ο κύριος Φέλικ Μπριτς είναι άνθρωπος που τον έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές σε παιχνίδια μας στο Champions League. Μέχρι στιγμής μας έχει διατεύσει 7 φορές από το 2008 και μετά. 4 νίκες, μία ισοπαλία και 2 ήττες. Οι 2 ήττες ήταν από Νάπολη και Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα στο Europa League επί Ράφα Μπενίτες, Νάπολη επί Γιούργεν Κλοπ. Μία ισοπαλία με τη Σεβίλη το 3-3 όταν είχαμε προηγηθεί 3-0. Στο Champions League ήταν αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Και από εκεί και πέρα, City και Ρώμα οι δύο πιο σημαντικές νίκες. Τα είπαμε για τον Hazard. Εδώ λέει ο Τιάγκο, αυτό εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω 100%. Αλλά εν διάθεση περιπτώσει νομίζω ότι τους στόχους τους ορίζει αποκλειστικά και μόνο το αφεντικό. Τα είπαμε αυτά για την σε παιχνίδι ρουτίνας η Real και στην Eibar. Και φυσικά για τον Ζινετίν Ζιντάν, ότι είναι ολοκληρωμένη η ομάδα η Liverpool και σπουδαίος ο Κλοπ. Σαφώς είναι άνθρωπος πολύ προσγειωμένος. Για τον κύριο της φωτογραφίας τα έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές, δεν αλλάζει τοποθέτησή μου. Μπορεί να γίνει και χειρότερη όσον αφορά το ήθος του και το επίπεδό του. Λέει λυπάται που δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του. Και εμείς λυπούμαστε που θα απουσιάσει από τα δύο παιχνίδια και το κυριότερο είναι ότι δεν θα αντιμετωπίσει τον Φαμπίνιο, ο οποίος ξέρει από κάτι τύπου σαν και σένα. Όπως επίσης είναι κρίμα που θα λείψεις και αν ήσουν ακόμα πιο κρίμα, διότι δεν θα αντιμετώπισες τον Λόβρεν, ο οποίος θα σε ίσιονε μια χαρά. Ξέρεις εσύ κύριε Ράμος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το παιχνίδι. Είναι την ίδια ώρα που παίζει και η City με την Dortmund. Δεν θα το δούμε εμείς το άλλο παιχνίδι φυσικά, έτσι. Εμείς θα δούμε το δικό μας, εννοείται, και φυσικά επειδή δεν υπάρχει συνάντηση, δεν έχουν λυθεί ακόμα δεν έχει ανοίξει ακόμα η εστίαση, εμείς θα εστιαστούμε διαδικτυακά στο γνωστό μας στέκι που είναι στο Skype. Όσοι φίλοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν στη διαδικασία μέσω του liverpool.gr στο πεδίο επικοινωνία, να στείλουν το μήνυμά τους και να τους προσθέσουμε στην παρέα μας για να δούμε το παιχνίδι μαζί, να τα πούμε, να πανηγυρίσουμε και γενικά να κουβεντιάσουμε ό,τι άλλο έχει σχέση με την ομάδα την ώρα του παιχνιδιού στο Skype. Ήθελα να αναφερθώ πριν κλείσω σε ένα παιχνίδι πραγματικά που έγινε σαν σήμερα και έχει να κάνει με το παιχνίδι της Liverpool με τη Juventus στο μακρινό 2005. Σε εκείνο το παιχνίδι ήμουνα με άλλα 3 μέλη της Λέσχης στην Anfield Road, δίπλα στους Ιταλούς. Άλλοι και αυτοί, με αντίπαλο τη Juventus τέλος πάντων, με αρκετές απουσίες οι Reds και πιάσανε εντυπωσιακή απόδοση με 2 γκολ του Σάμι Χίπια. Σας λέω, μπήκανε μπροστά μας τα γκολ και ειδικά το δεύτερο του Λουίς Γκαρσία. Τυναχτήκαμε πάνω στον αέρα και νομίζαμε ότι εωρηθήκαμε για κάποια δευτερόλεπτα. Ήτανε άλλη αίσθηση. Σε ένα παιχνίδι που ήταν ιδιαίτερη σημασία.
Διότι δεν σας κρύβω ότι εγώ ήμουνα λίγο επιφυλακτικός με το κομμάτι της πορείας μας προς το τελικό. Όλοι ήταν αισιόδοξοι, εγώ πρέπει να κρατήσω ένα μικρό καλάθι γιατί μέτραγα τις απώλειες που είχαμε. Πρώτα ότι είχαν πολλές τρομένες ομάδες, εμείς είχαμε αρκετούς πάλι τραυματισμούς. Εν διάφορη περιπτώσει, πήγαμε στο τελικό και είναι μια πολύ πολύ γλυκιά εμπειρία εκείνο το παιχνίδι και ωραία ανάμνηση. Αυτά και εύχομαι σε όλους να ζήσουν ανάλογες τέτοιες εμπειρίες και να τα έχουν αναμνήσει όταν μεγαλώσουν, όπως επίσης με την αυριανή μας αντίπαλο και το παιχνίδι στον Περναμπέου που είχαμε πάλι την τύχη να πάμε με τη Λέσχη και νομίζω ήμασταν 8 με 10 άτομα που πήγαμε στο παιχνίδι, όπου εκεί, να τα λέμε και όλα γιατί υπάρχει και το άλλο, οι οπαδοί των Μερέγγες παίξαμε εξαιρετικά, εντάξει, είχε προπονητή τον Ράφα Μπέντες που στην τακτική ήταν άσος, κλείδωσε τη Ρεάλ, βρήκε και την κατάλληλη στιγμή με τον Μπεναγιούν σε εκείνο το απίστευτο καλωστημένο, καλοχτυπημένο φάουλ του Ωρέλιο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μετά το παιχνίδι, διότι εντάξει, στην εκπομπή την προηγούμενη είπαμε, με στόλισε κάποιος οπαδός της Ρεάλ, γιατί ήμουν σκληρό στις δηλώσεις μου για τον Ραβάη, την αρχηγάρα τους. Απ' την άλλη όμως, εγώ έζησα μια εμπειρία πραγματικών φίλων της Ρεάλ, οι οποίοι βγαίνοντας από την κερκίδα, πρέπει να ήταν καμιά τριανταριά. Είχαν στήσει δύο σειρές παιδιά, δεξιά και αριστερά από την έξοδο, και μας χειροκροτούσαν και μας λέγανε συγχαρητήρια για την ομάδα σας. Ήσασταν καλύτεροι και αξίζετε την νίκη. Εγώ αυτούς τους οπαδούς θέλω. Δεν θέλω αυτούς που επιθυμούν βρώμικους παίχτες, όπου ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όχι, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό. Δεν αγιάζει. Δεν είναι ο σκοπός που αγιάζει τα μέσα. Να παίξει το καλύτερο δυνατό, θα παίξει και δυνατά, θα παίξει και σκληρά ενίοτε. Όχι αντιαθλητικά, όχι βρώμικα και όχι ανήθικα. Και αυτού του οπαδού τη Ρεάλ, εκείνο το βράδυ, εγώ του βγάζω το καπέλο. Διότι δεν είναι λίγο να έχει χάσει και να στήσει τιμητική, ας πούμε, άγημα, το πω έτσι εντός εισαγωγικών, να χειροκροτήσεις τους αντίπαλους φιλάθλους και να τους δώσεις χαρακτήρα για την ομάδα τους, ότι ήταν εκεί να παραδείσουν ήταν καλύτεροι. Αυτούς τους οπαδούς θέλω εγώ και τον αρχηγό τους που θα απουσιάσει να είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Αποφυγή για τους οπαδούς αλλά και για τα παιδιά των οπαδών που τους μεγαλώνουν με λάθος πρότυπα. Αυτό. Λοιπόν, ελπίζω οι βασιλιάδες αύριο βράδυ να είναι κόκκινοι. Αυτό, καλή συνέχεια ό,τι κάνετε. Τα λέμε την Τετάρτη με την αποφώνηση του παιχνιδιού και φυσικά την Παρασκευή θα παρουσιάσουμε το παιχνίδι με την Aston Villa. Ενδιάμεσα, ενδέχεται να προλάβουμε τον Αντώνη, κάνουμε μια προεργασία για το κομμάτι με τους αμυντικούς και έχουμε κάνει και μια πρώτη κουβέντα για το θέμα των τερματοφυλάκων. Αυτά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.